Κριστιαν, παιδιά, καλώς ήρθατε στην ένατη μέρα του Κρίσμας. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. Are you sure about that? Αλλά ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. Γιατί, τι θα κάνουμε σήμερα, Νούλα? Μελομακάρονα. Θα φτιάξουμε, παιδιά, μελομακάρονα δικά μας, με τα χεράκια μας. Που προφανώς θα είναι τα καλύτερα μελομακάρονα που έχουν γίνει ποτέ στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, στην ιστορία Αθηνής εδώ πέρα της ανθρωπότητας. Θα είναι τα καλύτερα, σωστά? Ναι. Κανένας, φίλε, μόνο εγώ το πιστεύω. Παιδιά, χωρίς πλάκα, ο στόχος αυτού εδώ πέρα του cringe μας σήμερα είναι να μάθουμε να κάνουμε μελομακάρονα, γιατί προφανώς θα πετύχουνε και προφανώς θα είμαστε εγώ και η Άννα οι καλύτεροι άνθρωποι για να σας μάθουμε να κάνετε πολύ απλά μελομακάρονα. Για όσους δεν το ξέρετε, τα μελομακάρονα είναι τα αγαπημένα, το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο γλυκό και γενικότερα και εκτός χριστουγεννιάτικο, το αγαπημένο γλυκό της Άννας. Βασικά, είναι το αγαπημένο σου γλυκό, ρε Άννα. Ναι. Ever. Ναι. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η Άννα είναι και θα κάνει πολύ καλή κριτική, πιστεύω. Οπότε θα ξέρετε όντως αν είναι τα καλύτερα μελομακάρονα όλου του κόσμου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά τώρα, λοιπόν, ακούστε από να κάνω. Τώρα έχω δουλίτσα εδώ πέρα στον υπολογιστή. Θα πάω να φτιάξω κάτι το οποίο εσείς θα το μάθετε στο τεχνολογικό μου το κανάλι αυτή την Τρίτη. Είναι ένα καινούριο site που φτιάχνω. Πέρα από αυτό όμως, ακούστε τώρα πολύ προσεκτικά. Θα σας αφήσω εδώ πέρα μια καρτούλα να πάτε σε αυτό το βίντεο. Σήμερα, παιδιά, ανέβηκε ένα top βίντεο στο τεχνολογικό κανάλι. Σε όσους αρέσουν τα ντοκιμαντέρ, έφτιαξα, παιδιά, ένα ντοκιμαντέρ στην ουσία. Είναι καινούργια σειρά που ξεκίνησε στο τεχνολογικό μου κανάλι με ονομασία Πίσω Από. Όπου, παιδιά, σε αυτή την σειρά θα σας μιλάω και θα είναι σαν ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, για νέες τεχνολογίες, ρε παιδάκι μου. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο επεισόδιο μιλάει για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Με λίγα λόγια, αυτό το ντοκιμαντέρ έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Την ιστορία τους, για ποιο λόγο είναι καλύτερα και γενικότερα το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το μέλλον των αυτοκινήτων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, και είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που το έφτιαξα. Οπότε πραγματικά θα μου κάνατε τεράστια χάρη τουλάχιστον να πάτε να το τσεκάρετε. Δεν σας λέω να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και όλα αυτά. Τουλάχιστον να το δείτε, γιατί είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου και περήφανος. Για όσους δεν το ξέρατε, εμένα κάποτε, και εντάξει ακόμα, είναι το όνειρό μου να γίνω κάποτε σκηνοθέτης, να φτιάχνω έτσι πιο μεγάλα βίντεο, ντοκιμαντέρ, ταινίες, τέτοια πράγματα. Το ήθελα από μικρός αυτό, οπότε αυτό είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να πετύχω τον υπέροχο τρομερό μου στόχο. Να πάτε να το δείτε, να μου πείτε τη γνώμη σας, σας παρακαλώ, please, πείτε μου τη γνώμη σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και ναι, πάω τώρα να τελειώσω το site που σας είπα, που θα μάθετε στο τεχνολογικό μου κανάλι, στο βίντεο που θα ανέβει την Τρίτη. Αυτά! Μπλα! Και ξάφνου, παιδιά, πάμε να βγάλουμε κάτι φωτοτυπίες, γιατί πρέπει να πάω στην ACS, πώς λέγεται, τέλος πάντων, να πάω για να στείλω, πώς λέγεται, ρε Άννα, αυτά τα, το ένα contract. Ένα συμβόλαιο τηλεφωνίας. Μπράβο, ένα συμβόλαιο, γιατί, παιδιά, σε πολύ λίγο καιρό θα έχουμε και γάμο τα ίντερνετ, ρε φίλε, θα κάνουμε ωραία live και δεν θα παραπονιέσαι στην Άννα όταν κάνει Instagram live ότι έχεις κάτω εικόνα. Να σου πω κάτι όμως, έτσι έλεγε και ο υπόνυμος και τώρα κλαίει. Όχι. Εμείς θα έχουμε Fiber. Παιδιά, όσοι ξέρετε, Fiber είναι Fiber, δεν είναι VDSL ή GSL, είναι Fiber. Έρχεται το καλαδιάκι, τσακ, το βάζεις και είναι de facto. Αφού φαντάσου, δεν λένε ότι είναι έως τόση ταχύτητα, είναι τόση ταχύτητα λένε. Πρόσχε, Άννα, τι κάνουμε, αλλάγες. Ρε παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο. Όταν παίρνουμε δίπλωμα, μην το λαδώνουμε, ρε παιδιά, να πούμε. Λέει. Θα γίνει αυτό. Anyway, σκάσε κι εσύ. Οπότε ναι, αυτό πάμε να κάνουμε. Η ζωή μας είναι έξαλλη, ε. Έξαλλη. Οκ, αυτά. Θα τα πούμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ακούστε. Γυρίσαμε που λέτε και θα κάτσω τώρα να φάω εγώ χωρίς την Άννα, γιατί η Άννα. Sorry, Άννα, αλλά έχεις δουλίτσες εξωτερικές και εγώ πεινάω, πρέπει να φάω. Κοιτάξτε, έκανε σούπα, φακές. Τσίπησε λίγο και πριν. Αλλά εντάξει, παιδιά, κάτσε, τι ώρα έχει πάει, ρε φίλε. Η ώρα έχει πάει 7 παρά 25. Δηλαδή, Άννα, άμα δεν έτρωγα τώρα, πότε θα έτρωγα, στις 11 το βράδυ. Sorry.
Τώρα, παιδιά, ακούστε τι έγινε. Πήγαμε στην ACS και είχε τρελό κόσμο. Και τέλος πάντων, φεύγει η Άννα, με αφήνει μόνο μου, πήγε στο σούπερ μάρκετ, επειδή δεν θα προλάβει να πάω στο σούπερ μάρκετ. Αυτό που έγινε είναι ότι έχετε σειρά μου τέλος πάντων μετά από καμισάρο. Όπα, κάτσε, σας βάλω πιο δόμε. Λοιπόν, έχετε σειρά μου μετά από καμισάρο που λέτε. Και πάω εκεί πέρα. Και επειδή εγώ, παιδιά, δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα με το συμβόλαιο. Εγώ δεν, κάθε φορά που ήταν να κάνω ένα συμβόλαιο, το υπέγραψα, δηλαδή πήγαινα στο μαγαζί. Αλλά επειδή τώρα η εταιρεία μου το έστειλε εμένα το συμβόλαιο τέλος πάντων μέσω της ACS, έπρεπε να πάω να τυπογράψω και το δείξω και εγώ τι. Και τέλος πάντων, έχετε σειρά μου, τη λέω το tracking number μου και αυτά. Και τη λέω με λίγα λόγια, επειδή ήξερα ότι δεν έχω ιδέα πώς τι γίνεται όλο αυτό το ταλαβέρι. Τη λέω, ρε παιδάκι μου, ότι να ορίστε το tracking number και απλά θέλω βοήθεια να μου πει τι γίνεται. Δηλαδή, σου δίνω τα έγγραφα που θέλουν και το στέλνει εσύ, τι γίνεται, ας πούμε. Και με ένα πάρα πολύ ωραίο εφάκι μου κάνει, κύριε μου, τι είναι για αποστολή, θέλετε? Ναι, ξέρω εγώ, ναι. Θα μου το δώσει, λογικά θα σου το έγραφα, θα ξαναστείλουμε, δεν κάτι τέτοιο. Κυρία μου, δεν βλέπετε ότι προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου? Και τα παίρνω και τη λέω, κοπελίτσα, άκου τι γίνεται, γιατί εγώ δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα. Η τάδε εταιρεία μου έστειλε ένα συμβόλαιο. Εδώ πέρα έχω τις φωτοτυπίες που θέλει και μου είπαν να στα δώσω και λογικά θα γυρίσει πίσω αυτό. Και στα δίνω και μου δίνει κάτι και τελείωσε. Εσύ τα ξέρει καλύτερα. Η δουλειά σου είναι. Οπότε, σύμμορφό σου και κάνω τι να κάνει και μου το παίζει με ένα έξυπνη. Okay, girl! κάπως έτσι. Εντάξει, κυρία μου, λέει, και έκανε τη δουλίτσα της. Κατάλαβες. Αυτά χρειάζονται, ρε. Ρε. Πω, θέλει αλάτι αυτό. Πω. Ρε, Άννα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η Άννα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ποτέ δεν βάζεται σωστή ποσότητα που πρέπει αλατιού. Δεν είπε κανείς να το κάνεις λύσα, αλλά βάλει λίγο αλατάκι. Τίποτα. Νερό γεύομαι, ρε φίλος. Θέλω λίγο αλατάκι να πούμε. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, τα πούμε σε λίγο. Να την Άννα. Τι έγινε, τι έφερες εδώ πέρα, τα συνεργά σου έφερες? Ναι, τώρα φτιάχνω εδώ πέρα. Προσπαθώ για να φτιάξουμε το σιρόπι. Γιατί είναι ολόκληρη επιστήμη με νούμερα. Με νούμερα? Να ανεβάσουμε σένα πάνω εδώ? Όχι, να ανεβάσουμε σένα, θα σπάσει. Α, είναι με σένα. Όχι, 88 κιλά είναι η Άννα. Να το και το Inception, Vlogception. Να το. Κάνει και η Άννα, κάνω κι εγώ. Όλοι κάνουμε. Εγώ τι να κάνω, ρε φίλε? Εσύ κράτα την κάμερα. Ποια κάμερα, αφού έχει και εδώ πέρα κάμερα. Κοίτα να δει. Κάνουμε τη συνταγή του Άκη. Αν δεν βγει, θα του κάνω παράπονο. Θα πάμε και θα το κάνουμε dislike. Κάτσε, πρέπει να ακούω και τον Άκη. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα 800 γραμμάρια ζάχαρη. Εν τω μεταξύ, μόνο το σιρόπι θέλει 3 ώρες για να κρυώσει και μετά πρέπει να ξεκινήσουμε τα μελομακάρονα. Οπότε, αν δεν δείτε όλη τη συνταγή σήμερα, να πάτε και στο αυριανό vlog μας, εκεί θα την έχουμε τελειώσει. Και βάζω τώρα και 500 γραμμάρια νερό. Και 3 στίκ κανέλας, λέει. Πώς αισθάνεσαι που έχουμε και γαμώ τις παραγωγές εδώ πέρα? Πούντες. Νάτες. Και γαμώ τις παραγωγές. Μπράβο, ρε Άννα. Σήκωσε το. Κι άλλο έπεσε. Περίμενε. Τίποτα άλλο. Τι άλλο θέλει ο Άκης από τη ζωή μας? Δεν πειράζει, 5 έβαλα εγώ. Nice. 6 έβαλα. Καρυδάκια. Ας τα καρύδια. Ωραία, λοιπόν, και το βάζουμε τώρα να βράσει. Τρομερό, μπράβο. Πόσο σκέφτηκες? Ήτανε μια έτσι σκέψη της στιγμής. Τότε κάνουμε, Άννα, είναι το σημείο στη συνταγή που κάνουμε timelapse. Ναι. Τι κάνουμε τώρα όμως? Περιμένω. Εγώ πού θα χρειαστώ, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εσύ δεν χρειάζεσαι πάνω. Άννα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι παίχτηκε τώρα. Έτσι όπως κάναμε ή έκανε η Άννα, επειδή δεν μ' άφηνε να κάνω κάτι. Τα μελομακάρονα, τι στο καλό έκανε αυτό το σιρόπι. Αυτό, ναι, το σιρόπι, ρε, αυτό θα έλεγα. Σταμάτα τώρα. Συνειδητοποίησε η Ανούλα ότι θα πάρει κανένα τρίωρο. Και λέει, μην το κάνουμε, τώρα θα κοιμηθούμε 2 ώρα το πρωί. Really? Τελευταία στιγμή περίμενα να μου το πει. Έχεις δίκιο. Αλλά ξέρεις τι, η ώρα είναι 12 και 10 και εγώ ακόμα κάνω editing. Δηλαδή, αν κάνω τα μελομακάρονα τώρα, τι ώρα θα έκανα το editing? 5 ώρα το πρωί. Και τι ώρα θα κοιμόμουν? Και το αυριανό, τι ώρα θα το άνοιγα? 5 ώρα το απόγευμα. Θα τα κάνουμε αύριο! Και μετά βλέπω κάτι comments που λέτε πώς αντέχει
έχει η Άννα. Εγώ πως την αντέχω. Τι θα κάνω τώρα, μου λέτε τι θα κάνω. Άννα, έλεος ρε Άννα, γαμώ το τρελό. Δηλαδή, παιδιά, φάγαμε άκυρο. Φάγαμε άκυρο από την Ανούλα. Αυτό ήταν, παιδιά. Το κλείνουμε το μαγαζάκι. Η Άννα μας τα κατέστρεψε όλα. Μπήκε στη ζωή μας, παιδιά, και μας κατέστρεψε η Άννα. Έπρεπε να είχα πάει με την Κατερίνα. Easy. Οπότε. Αυτά. Μισό Άννα. Έλα ρε ίδια, κάνεις να νιώθω άσχημα. Good, να αισθάνεσαι άσχημα. Δεν ήξερα ότι το σιρόπι θέλει να κρυώσει και μετά να βάλουμε τα ζεστό μελομακάρονα. Νόμιζα ότι ζεστό σιρόπι με ζεστά μελομακάρονα κάνανε δουλίτσα. Αλλά τώρα πρέπει να είναι κρύο σιρόπι με ζεστά μελομακάρονα. Κατάλαβες. Δεν φταίω. Ο Άκης το είπε. Τον Άκη. Άκη, θα σε πάρω διάλογο για σένα. Θα σε βρω και θα παραγγείλω κάτι από αυτές τις ωραίες μαλακίες που είχαμε φάει την άλλη φορά. Τι ωραίο που ήταν αυτό το. Το brunch. Το brunch. Πότε θα με πας για brunch. Οκ. Λοιπόν, για όσους δεν κλείσατε το βίντεο ακόμα, να σας πω ότι σήμερα ανέβασα κι άλλο ένα βίντεο. Πάλι καλά που ανέβασα άλλο ένα βίντεο. So, να πάτε να το δείτε. Εντάξει, να πάτε. Τι βίντεο. Να πάνε να δούνε, ρε φίλε, τι βίντεο είναι. Τι σε ενδιαφέρει σένα. Θες να το μαθαίνεις όλα. Να πας να το δεις κι εσύ το βίντεο. Δεν κατάλαβα. Να πας να δεις το βίντεο. Πήγαινε τώρα, πήγαινε. Hate comment. Θα μου κάνεις hate comment, ναι. Θα σου κάνω hate τη ζωή σου εσένα. Λοιπόν, αυτάς εμείς θα τα υπούμε στο επόμενο το cringe μας, το οποίο θα είναι εισαύριον. Δεν μιλάω που δεν μιλάω ελληνικά, το θέλω και στην καθαρέουσα, κατάλαβες. Τι είπες? Τίποτα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Μέχρι τότε να είστε καλά και peace and move. Επίσης, απολογήσου τώρα. Για. Yeah.